Δηλαδή, μιλάμε για τραγικά πράγματα. Και ξαφνικά την άλλη μια κυβέρνηση σου λέει ενδιαφέρεται για την ψυχολογική διάθεση των μαθητών και επιστρατεύω τους καθηγητές. Γιατί αυτό ήταν το. Ποιο, πώς γίνεται αυτό. Αυτό ήταν το αυτό επιχείρημα της κυβέρνησης και μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας παρακολουθούμε ζωντανά την αναμετάδοση του προγράμματος των δημοσιογράφων και των εργαζομένων της ΕΡΤ σε συνεχή μετάδοση από την Web TV της Zoogla.gr και από την ιστοσελίδα, από την ηλεκτρονική εφημερίδα της Zoogla.gr. Νίκος Γεωργιάδης, πάμε κατευθείαν στην ΕΡΤ σε ζωντανή μετάδοση με τον Θανάση Μιλωνά. Και παρακολουθούμε στο αριστερό μέρος της οθόνης την συνεχή εκπομπή των δημοσιογράφων και των εργαζομένων της ΕΡΤ. Θανάση, καλημέρα. Βλέπουμε τις πρώτες εικόνες. Είμαστε στον προάβλιο χώρο μπροστά από την κεντρική είσοδο του μεγάρου της ΕΡΤ. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς τα πλάνα που δίνουμε ζωντανά στον αέρα αυτή τη στιγμή. Μύθος εργαζομένων έχουν μαζευτεί εδώ πέρα. Σε μία ώρα περίπου θα αρχίσει μία συναυλία συμπαράστασης για τους εργαζομένους. Μετά από όλα αυτά τα οποία έγιναν μετά τους πομπούς που έκλεισαν λίγο μετά τις 11 και 4 το βράδυ. Να σε ρωτήσω, Θανάση, συγγνώμη. Βλέπουμε τον κόσμο ο οποίος είναι μαζεμένος. Υπάρχει ένα ραντεβού στις 12. Υπάρχουν και οι επαφές οι οποίες θα έχουν υποσπέρτε με την ηγεσία του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας και της, συγγνώμη, και της Δημάρ. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σιγά σιγά θα αρχίσει να προχωρήσει προς το στούντιο, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Για να πάμε λοιπόν να το δούμε. Σιγά σιγά σιγά. Ναι. Θα ανέβω προς τα πάνω. Παρακολουθούμε λοιπόν. Ανθρώπους οι οποίοι παραμένουν μέσα στο κτίριο και είναι πολύ συγκλονιστικό το να βλέπει κανείς ανθρώπους που μέχρι εχθές είχαν τις εργασίες τους κανονικά, να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα όπως βλέπετε. Τώρα είμαστε στο εσωτερικό βεβαίως, ακούω. Είμαστε στο εσωτερικό της ΕΡΤ. Έχουμε μπει στο ισόγειο και προχωράμε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε θα θέλαμε στο πρώτο όροφο που είναι η αίθουσα σύνταξης. Υπάρχει κάποια συγκέντρωση που παρακολουθεί κάμερα δύο. Α, καλώς. Υπάρχει κάποια συγκέντρωση τι ακριβώς. Θέλαμε να πάρουμε πλάνα από τον προάβλιο χώρο που είσαστε συγκεντρωμένοι. Α, ωραία, εντάξει. Καλώς, οκ, σας ευχαριστούμε. Τι έγινε? Έχουν κανονίσει οι εργαζόμενοι να δώσουν πλάνα οι ίδιοι από από τους πάνω ρόφους προς τα υπόλοιπα δίκτυα που θέλουν να καλύψουν τις κινητοποιήσεις τους. Έχει πάρθει απόφαση να απαγορευτεί η είσοδος, πάρθηκε και πριν από λίγο. Και έχουν κλειδώσει τις αυτόματες εισόδους που οδηγούν προς την αίθουσα σύνταξης. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Εξήγησε στην κυρία. Μην βγαίνετε ακόμη. Εξήγησε στην κυρία ότι εμείς μεταδίδουμε το πρόγραμμα της ΕΡΤ. Ναι. Το πρόγραμμα. Λοιπόν, ότι μεταδίδουμε το πρόγραμμα της ΕΡΤ ζωντανά από την. Και πριν από το μαύρο το οποίο έπεσε στις οθόνες της δημόσιας τηλεόρασης. Χθες το βράδυ. Ναι, λοιπόν, και ότι είμαστε στη Zoogla.gr και ότι εν πάση περιπτώσει θέλουμε να μιλήσουμε και με δημοσιογράφους, αν θέλουν να μας μιλήσουν. Δηλαδή το παλεύουμε το πράγμα, μπαίνουμε ξανά μέσα και προσπαθούμε να μιλήσουμε με τον κόσμο. Πάμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια κατάσταση λίγο έκρηξη. Το αντιλαμβάνομαι, έτσι συμβαίνει στις κινητοποιήσεις, αλλά να εξηγήσουμε στην κυρία που μίλησε προλίγου και να εξηγήσουμε και στους άλλους ότι είμαστε στη Zoogla.gr, ότι εμείς μεταδίδουμε από χθες το βράδυ συνεχώς το πρόγραμμα, ότι είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι άρχισαν να μεταδίδουν το πρόγραμμα, ότι μας έριξαν όταν μεταδίδαμε και στο τηλεοπτικό κανάλι Zoom μέσα από τη συχνότητα του τηλεοπτικού προγράμματος του GR την ζωντανή εικόνα από την ΕΡΤ. Να σας πω κάτι. Και να μας μιλήσει, κυρία, να μιλήσουμε μαζί. Συγγνώμη, να ρωτήσουμε κάτι παρακάτω. Αυτή τη στιγμή. Εξακολουθεί όμως. Εξακολουθεί ο κόσμος, εσύ έγινε ακόμα εδώ. Ακριβώς, για τον κόσμο που ξέρει. Το γνωρίζω. Καταλάβετε αυτό που σας λέω. Ναι. Συγγνώμη, αυτή τη στιγμή δίνουμε ζωντανό πρόγραμμα και καλύπτουμε τις κινητοποιήσεις σας. Με ειδική άδεια από το Zoogla.gr. Καλύπτουμε τις κινητοποιήσεις σερ. Ναι, από το Zoogla.gr. Είχαμε ανέβει και πιο πριν επάνω για να μιλήσουμε με συναδέλφους σας. Περνάτε στο πλάι, είστε όλοι από το
Είμαι εγώ και ο κάμεραμάν μου εδώ πέρα, ναι. Περνάτε στο πλάι, ο συνάδελφος. Ναι. Στο στούντιο, στην αίθουσα σύνταξης και στον κοντρόλο που δίνετε ζωντανά πρόγραμμα και έχετε συζητήσει. Νίκο, με ακούς? Όλα γίνονται, είδες. Θέλει λίγο επιμονή. Βεβαίως, υπομονή. Προχωρούμε λοιπόν, μπαίνουμε. Ναι, έτσι, έτσι. Θέλει δηλαδή επιμονή. Πάμε λίγο. Να πιστούν οι άνθρωποι, δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι. Θα πάμε στον πρώτο όροφο που βρίσκεται η αίθουσα σύνταξης και το κοντρόλ το όπου βγαίνει το ζωντανό πρόγραμμα. Ωραία, ελάτε μαζί μου. Ναι, ναι. Νίκο, όπως καταλαβαίνεις, θα έχουμε μία μικρή αναμονή προκειμένου να μας οδηγήσει δεν υπάρχει υπάλληλος πρόβλημα. Της ΤΕΡΤ δεν υπάρχει προς πρόβλημα. Τον πρώτο όροφο. Εμείς συνεχίζουμε και δείχνουμε πλάνα από τον εσωτερικό χώρο και τους εργαζομένους οι οποίοι βρίσκονται συγκεντρωμένοι. Ακολουθούμε αυτή τη στιγμή τον... Ο πρόεδρος από τον ελληνικό. Είσαστε ο κύριος... Κύριε Σιμιτζή, θα θέλετε να μας μιλήσετε, να μας πείτε δύο κουβέντες και στον αέρα. Θα μιλήσετε με τον κύριο Γεωργιάδη. Σας δίνω τα ακουστικά μου. Να προχωρούμε κιόλας εμείς, να προχωρούμε, να μιλάμε και να προχωρούμε. Πάρτε τα ακουστικά μου και μιλήστε με τον κύριο Γεωργιάδη ενώ μας οδηγείτε προς τον πρώτο όροφο. Καλημέρα σας. Καλημέρα και μας οδηγείτε στον πρώτο όροφο από ό,τι αντιλαμβάνομαι στην αίθουσα σύνταξης. Ναι, εκεί ναι, ναι. Που στείνεται αυτή τη στιγμή από χθες το βράδυ. Αυτή την... Χτυπάει η καρδιά της ενημέρωσης ότι αφορά λοιπόν, αυτή την ΕΡΤ. Ξέρετε πολύ καλά ότι από χθες το βράδυ πρώτη αρχίσαμε να αναμεταδίδουμε και από το κανάλι Zoom και από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα Zoogla.gr και από το Web TV της Zooglas. Το δικό σας πρόγραμμα. Δεν είναι ζήτημα ευχαρίστησης. Για όνομα του Θεού είναι η δουλειά μας. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αναμεταδίδουμε το ζωντανό πρόγραμμα των δημοσιογράφων και των εργαζομένων στην ΕΡΤ. Λοιπόν, βεβαίως όπως ξέρετε είχαμε και προβλήματα. Μας ρίξανε ξαφνικά στο τηλεοπτικό, στο κανάλι Zoom, το είχαμε τις μπάρες λόγω της πλατφόρμας της DJ, τα ξέρετε αυτά καλύτερα από μένα. Λοιπόν, προχωρούμε λοιπόν από ό,τι βλέπω. Για εξηγήστε μας τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε, έχω την εντύπωση να πάμε σε ένα... Στο φαινόμενο ότι αυτό μας έπιασε αυτό που λέμε αδιάβαστος, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, έχω την εντύπωση όμως ότι το κυρίαρχο που θα πρέπει να μείνει κανείς είναι αυτό που δεν μέτρησαν ότι ο κόσμος, ας πούμε, τέλει θα έκανε αυτό που έκανε μπροστά στο ραδιομέγαρο. Ούτε εμείς πιστεύαμε σε αυτό που βλέπαμε. Είχαμε στην αίθουσα σύνταξης, έτσι δεν είναι? Εμείς είμαστε στο κοντρόλ αυτή τη στιγμή. Στο κοντρόλ, μάλιστα. Είμαστε στο κοντρόλ το οποίο το έχουν οι εργαζόμενοι και αναμεταδίδουν αυτό που βλέπετε εσείς που μας βοηθάτε και αναμεταδίδετε κιόλας. Λοιπόν, θαυμάσια, για να δούμε. Εμείς δίνουμε δύο εικόνες αυτή τη στιγμή ζωντανές. Το ένα είναι το πρόγραμμά σας αριστερά και δεξιά ένα split. Έχουμε κάνει 2/3/3. Μεταδίδουμε τη ζωντανή εικόνα που μας στέλνει αυτή τη στιγμή ο κύριος Μιλωνάς με τον κύριο Σαγκούρη και με εσάς. Λοιπόν, να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο στο κοντρόλ. Θα έχει ενδιαφέρον. Μισό λεπτό. Να δω γιατί είναι όλοι τώρα και στη... Δηλαδή είναι και ως... Ξέρετε πώς γίνεται η παραγωγή από κοντρόλ. Αλίμονο. Είναι λίγο δύσκολο. Εγώ δεν ξέρω για την ιστορία σας. Είπε, είμαι ο πρόεδρος των εικονοληπτών. Δεν έχει σημασία. Πολύς κόσμος βλέπω, έτσι. Πολύς κόσμος. Και ο κόσμος, πρέπει να σας πω ότι ο περισσότερος κόσμος, οι ειδικότητες των δημοσιογράφων και της παραγωγής που έμειναν μέσα στο ραδιομέγαρο, έτσι. Βεβαίως. Είναι ακόμα μέσα. Και θέλω επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ, δηλαδή αυτό που έρχεται ο κόσμος που μας έχουν φέρει μέχρι 10 κουτιά τυρόπιτες από φούρνο με γάλα, έτσι, γιατί υπάρχει αρχίζει και υπάρχουν και τέτοια θέματα. Εμείς δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Και μάλλον δεν θέλουμε να βγούμε έξω, έτσι. Εμείς θα μείνουμε μέσα. Βεβαίως και το καταλαβαίνω. Αυτό που έχω να σας πω, αυτό που έχουμε το μήνυμά μας είναι ας έρθει να το πάρει, μολόν λαβέ. Το μόνο αν θέλετε να μιλήσετε με τον κύριο Ιωάννου. Ναι, ναι, βεβαίως. Ο κύριος Ιωάννου είναι ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος, του πάλε ποτέ αθλητικού τμήματος. Σας ευχαριστώ να τον ακούσετε. Μάλιστα. Κύριε Ιωάννου, καλημέρα. 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 Με σένα μιλάω. Με μένα μιλάς. Τι κάνεις? Τι γίνεται, συνάδελφε? Μια χαρά. Τώρα, λοιπόν, εμείς αναπαράγουμε... Θα πρόγραμμα για να κάνουμε και επίσημη ενημέρωση. Ωραία. Θα κάνουμε και επίσημη ενημέρωση τώρα, θα μπω στον αέρα. Mm-hmm. Ό,τι θες μπορείς να με ρωτήσεις. Έχω 5 λεπτά τώρα να σου πω ωραία. Ότι υπάρχει...
πώς θα κυλήσει το πράγμα. Ναι, έχετε προφανώς οργανωθεί, πώς θα κυλήσει. Ναι. Στο δικό μας κομμάτι η ενημέρωση είναι ότι θέλουν να δώσουν τα προγράμματα που έχουμε σε εξέλιξη σε ιδιωτικά κανάλια από σήμερα. Αρχής γενομένης δηλαδή από το τελικό της βραδιάς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, τον τρίτο τελικό. Και θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Ζητάει το ελληνικό δημόσιο προσφορές από τα ιδιωτικά κανάλια και παίρνει τα προγράμματά μας από σήμερα. Συνάδελφε, στην τηλεφωνική γραμμή είναι και ο Μάξο Τριανταφυλόπουλος. Μάικ, καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, είμαστε στην καρδιά. Έχω μια ευχάριστη είδηση για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ ότι στη διαδικτυακή ψηφοφορία, εάν με ακούνε και πιστεύω ότι με ακούνε, στη διαδικτυακή ψηφοφορία η οποία είναι σε εξέλιξη από χθες το βράδυ. Παρότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, όπως και ήταν, οι δύο στους τρεις ψηφοφόρους πιστεύουν, θεωρούν ότι ήταν λανθασμένη η κίνηση της κυβέρνησης να κλείσει την ΕΤ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τον αγώνα που κάνουν. Είναι τεράστια είδηση. Οι δύο γνωρίζετε πολύ καλά ότι η άποψη που είχε περάσει στον κόσμο είναι ότι οι Ερτατζίδες είναι επικρατικοδίαιτοι, ότι κάνουν και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, τα οποία Μάκη, γιατί απλώς ο κόσμος, ναι. Μιλάει ο συνάδελφος, ο κύριος Ιωάννου, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καρδιά εκεί πέρα στο κοντρόλ. Θέλει να σου πει κάτι, επικαλύπτεστε. Ναι. Έλα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας μεταφέρει ο Μάκης από τη στιγμή που ξέρουμε πώς πήγε να διαμορφωθεί μια κατάσταση χθες το βράδυ με τα social media. Όταν μας λέει τώρα ότι η δημοσκόπηση που κάνετε εσείς αποδεικνύει πως τα 2/3 του πληθυσμού λένε ότι είναι πολύ μεγάλο το λάθος που έχει γίνει με την ΕΡΤ και ουσιαστικά συμπαραστέκονται σε εμάς, νομίζω ότι αυτό είναι σίγουρα μια ευχάριστη είδηση τουλάχιστον στο ηθικό κομμάτι, στο κομμάτι του αγώνα που έχει ξεκινήσει εδώ η πλειοψηφία των εργαζομένων της ΕΡΤ. Φίλοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, θέλω να σας πω ότι μεγάλη μερίδα του πληθυσμού αντιλαμβάνεται ότι μέσα στην ΕΡΤ υπάρχουν άξιοι δημοσιογράφοι, άξιοι τεχνικοί, άξιοι εργαζόμενοι, μαζί με όλο αυτό το συνοθήλευμα το οποίο οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ διόριζαν τόσα χρόνια και το γνωρίζετε και εσείς καλά. Έχει μαζί με τις... δίκιο. Μαζί με τις πρόσφυγες εξωτερικές. Της κοινωνίας είναι και η, μια μικρογραφία της κοινωνίας. Ακριβώς, ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, φορτώνονται λοιπόν στην πλάτη τους τα βάρη κυβερνήσεων αμαρτωλών την ώρα που η ΕΡΤ προσφέρει πολιτισμό, τεχνολογία, εργασία και πράγματα τα οποία δεν μπορούν να τα διανοηθούν τα μεγαλύτερα δίκτυα στην Ελλάδα ιδιωτικά. Περισσότερο από τα 2/3... Περισσότερο από τα 2/3 αυτή τη στιγμή των ψηφοφόρων στην διαδικτυακή ψηφοφορία την κλειστή, δηλαδή όχι την ανοιχτή, αυτή είναι η οποία είναι σταθμισμένη εδώ και χρόνια και δίνει ακριβή αποτελέσματα, πιστεύουν ότι ήταν λάθος η κυβέρνηση να κλείσει την ΕΡΤ. Και αυτό νομίζω ότι προσμετράει πολύ για τον αγώνα που κάνετε. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή του από την ΕΡΤ η ζωντανή, θα την αποκαταστήσουμε αμέσως. Είμαστε στο εσωτερικό της ΕΡΤ, στην καρδιά. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή την ζωντανή αναμετάδοση από το πρόγραμμα. Μετέδωσα την είδηση. Εγώ θέλω... από τα 600-700 άτομα που έχουν μπει τώρα για την ακρίβεια, δεν θυμάμαι τα δω. Άρα πάμε για μεγάλο δείγμα. Ναι. Έχει μπει πολλοί κόσμος στην σταθμισμένη. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και εγώ εκπλήσωμαι. Πίστευα ότι τα νούμερα θα είναι μοιρασμένα λόγω της ταχύτητας που συνέβησαν όλα αυτά και του γεγονότος ότι επηρεάζεται πολύς κόσμος από την γενικότερη άποψη που υπήρχε για το ότι συμβαίνει στην ΕΡΤ. Αυτά. Ευχαριστώ, Μάκη. Προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε την... ζωντανή μας γραμμή με την ΕΡΤ. Βλέπουμε, εμείς παρακολουθούμε το πρόγραμμα που αναμεταδίδεται αυτή τη στιγμή από τη δημόσια τηλεόραση και αναμεταδίδεται μέσα της Web TV της Ζούγκλας και της